Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μισό λεπτό. Ναι, τέσσερα λίγο τον ήχο, συγγνώμη. Καλώς ορίσατε σε μια ακόμα παρουσίαση της Τρίτης. Θα αρχίσουμε πάλι την παρουσίαση με μερικά λόγια για την εταιρεία. Μες στην αρχή έκαμε μια παρουσίαση ουσιαστικά για τους καινούριους. Μετά θα πούμε ουσιαστικά τι έχει τα επιτεύγματα της εταιρείας. Και τέλος τα νέα, τα οποία είναι αρκετά ενδιαφέρον, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Και ουσιαστικά έχει σχέση με το Expo στο Dubai που θα γίνει η έκθεση και είναι και ένας διαγωνισμός που τρέχει αυτή τη στιγμή. Και θα σας παρακαλούσα να μείνετε μέχρι το τέλος για να τον ακούσετε. Πιστεύω θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Οπότε θα αρχίσουμε για να έχουμε χρόνο λίγο στο τέλος. Θα διαρκέσει η παρουσίαση γύρω στο πολύ 40 λεπτά. Και ξεκινάμε. Κάνουμε μία εισαγωγή. Και να αρχίσουμε. Καταρχάς ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και είμαι... κάνω παρουσιάσεις κάθε Τρίτη. Είμαι επενδυτής στην εταιρεία. Και ας αρχίσουμε. Να αρχίσουμε λίγο πιο πριν, πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Αυτή η ιδέα ουσιαστικά για τα εναέρια τρένα ανήκε σε έναν καλλιτέχνη, ο οποίος πριν από 100 χρόνια απεικόνισε τον κόσμο του μέλλοντος, όπως τον φανταζόταν για 200 χρόνια από την εποχή στην οποία ζούσε και προέβλεψε ότι τα χήματα θα κινούνταν πάνω στο έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Επίσης, να κάνω μία πάση, θα ήθελα να μου γράψετε, εάν ακούγομαι καλά, για να μπορέσω να συνεχίσω ήρεμα την παρουσίαση. Βάλτε μου σύν αν μπορείτε. Πιστεύω ότι ακούγομαι καλά από όλους. Λοιπόν, και θα συνεχίσω. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με την ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη, αλλά έκανε λάθος μόνο με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Εδώ έχουμε τα πρώτα δύο προβλήματα των σύγχρονων μεταφορών, όπου, όπως βλέπετε, είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Και προχωράμε στο τρίτο, που είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος, που πιστεύουμε φυσικά ότι είναι το μεγαλύτερο και το κυριότερο πρόβλημα. Όταν ο άνθρωπος κατασκευάζει δρόμους, κάνει εισβολή στη φύση και καθώς η φύση έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί παρόλα αυτά να αντισταθεί στον άνθρωπο. Γνωρίζετε όμως ότι η επιμονή του άνθρωπου δεν έχει όρια και είναι τόσο επιμονός που αρχίζει να ξεχνά ο ίδιος ότι σκοτώνει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν καυσαέρια, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν επιφάνειες μέσω της όξινης βροχής. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας. Διότι η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος. Διότι όταν συνδέουμε το αυτοκίνητο με μία μπρίζα, το συνδέουμε αυτομάτως με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση ουσιαστικά ή μία λύση είναι η λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Και επομένως, ο τέταρτος στόχος μας είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου δεν θα υπάρχουν προβλήματα με την τοποθέτηση των δρόμων σε λάκκους, ποτάμια, λίμνες ή δάση. Παρ' όλα αυτά, κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Η τεράστια κατανάλωση των υλικών είναι προφανής. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή αυτού του δρόμου, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, τον άπο δρόμο, έγιναν τον περασμένο αιώνα στη Γερμανία και τόσο στις μέρες μας στην Κίνα. Τον τραμ μετροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ το εδάφος, το ότι καταναλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά.
Το τελεφερεί το οποίο απεικονίζεται αριστερά και τα εναέρια βαγόνια τα οποία είναι δεξιά δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή. Σέρνονται από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του γενιακού σχεδιαστή των τεχνολογιών χορτής Skyway του Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπως μας λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέλευσε από καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο είδαμε νωρίτερα. Είναι υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά δεύτερο επίπεδο. Γενικά, όπως γνωρίζετε, ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε τις χορδές, τις ενωμένες χορδές, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάνοντας διάφορα μουσικά όργανα που βλέπετε για διάφορα χόμπι, και με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές γραμμής μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης τα οποία στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για την δομή της γραμμής μεταφοράς χορδής. Και σε αυτήν την εικόνα βλέπουμε τη διατομή μιας σιδηροτροχιάς χορδής. Μπορείτε να διακρίνετε τις δέσμες από σειρματόσχηνα, τα οποία εξασφαλίζουν την εξαιρετική αντοχή του στην ακαμψία της γραμμής, καθώς και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολισθήσεις, τσουνάμις, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και στις τρομοκρατικές ενέργειες. Υπάρχουν λοιπόν τρεις μορφές δομών γραμμής, όπου η μία είναι η μη άκαμπτη, η άλλη η άκαμπτη και η τρίτη είναι η εύκαμπτη. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε την εύκαμπτη και την μη άκαμπτη. Και εδώ βλέπουμε την άκαμπτη. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι εργάζεται σε αυτό το έργο για πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο τίθεται συχνά είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σε μια καινούργια τεχνολογία έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, αλλά εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα κατανάλωσης του καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Και αν προσθέσουμε σε αυτό μοναδικό σούπερ αεροδυναμικό σώμα, τότε υπάρχει δυνατότητα να επιτευχθεί η αεροδυναμική απόδοση που ήταν προηγουμένως αδύνατη. Εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς σε δεύτερο επίπεδο, που το ένα προβλέπεται για αστική χρήση και το άλλο για υπεραστική χρήση. Μπορείτε αμέσως να διακρίνετε τις πρώτες διαφορές, όπως αυτό που προβλέπεται για αστική χρήση έχει χωρητικότητα 14 άτομα και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ αυτό που είναι για πραστική χρήση φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα και παίρνει περίπου τα μισά άτομα, που είναι 6. Ένα άλλο ερώτημα, το οποίο επίσης τίθεται συχνά, είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών, οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο δείχνει ουσιαστικά την επικινδυνότητα που έχουν όλα τα μέσα μεταφοράς τα οποία χρησιμοποιούμε και μπορείτε να διακρίνετε και μόνοι σας ότι το Skyway ουσιαστικά είναι το πιο ασφαλές σε σχέση με τα άλλα. Για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζεται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε κάποια συγκριτικά χαρακτηριστικά. Πάνω σε αυτά τώρα θα... Στη σύγκριση Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς θα ακολουθήσουν διαγράμματα, τα οποία θα τα μελετήσουμε μαζί. Και αυτά είναι τα εικονίδια όπου θα βασιστούν τα διαγράμματα. Οπότε έχουμε σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική όρηση, έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα και συνεχίζει να διατηρεί την ίδια θέση στις λειτουργικές δαπάνες, με διαφορά ότι δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά με τα άλλα οχήματα.
Παρ' όλα αυτά, η διαφορά είναι στοιχειώδη σε ό,τι αφορά τη τεχνολογία Skyway, η οποία έχει τις λιγότερες δαπάνες, σύμφωνα με το διάγραμμα. Σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, τα οχήματα της Skyway έχουν πάλι την πρώτη θέση στο πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα και είναι εμφανίσει μεγάλη διαφορά σχετικά με τις οδικές μεταφορές. Σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, το τελεφερή καταναλώνει την μεγαλύτερη ενέργεια. Μετά ακολουθούν το όχημα μαγνητικής όρησης, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος το Skyway. Στη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε πως την πρώτη θέση την κατέχει η Skyway στο πιο ικανό μεταφορικό μέσο, ενώ ακολουθεί το μετρό και το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο και όσο το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο που χρειάζονται επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Σε αυτές είναι οι εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων καθώς και μικρών φορτίων. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται άλλα 4 είδη, τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έλαβε 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα. Και εδώ βλέπουμε μερικά από αυτά τα διπλώματα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και για αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ η εταιρεία UNESCO Extreme Technologies. Από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1.000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στη δικιά μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και κυβερνητικά, αστικά και κυπριαστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκο, που είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Κάθε χρόνο στο ΕΚΑΦΕΣΤ, χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα στα οποία ήδη έχουν επενδύσει και να σιγουρευτούν για το τι πράγματι συμβαίνει και να ενημερωθούν. Φέτος μόνο θα γίνει κάτι διαφορετικό. Θα πω περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα, όπως σας είπα, σχετικά με την έκθεση Expo στο Dubai. Διότι καφές ακριβώς δεν θα γίνει. Θα γίνει εκεί πέρα η παρουσίαση της τεχνολογίας. Όπως σας είπα, θα το αναφέρω αργότερα. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στη Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη και η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόρες είναι μια νέα λέξη στο πολεοδομικό σχεδιασμό. Και τώρα πάμε μια γρήγορα στην δεύτερη παρουσίαση, για να πούμε μετά να προχωρήσουμε στα νέα. Το 2020 έγινε διόρθωση και αναβάθμιση των γραμμών στο Εκατέχνα Πάρκ στη Λευκορωσία. Για το υπεργρήγορο μοντέλο γίνεται ακόμα συζήτηση για σε ποια χώρα θα κτιστεί η δοκιμαστική γραμμή μήκους άνω των 20 χιλιόμετρων για πιστοποίηση ταχύτητας 500 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, κατασκευάστηκε και περνάει δοκιμές στο ελαφρύτερο όχημα το Unilight.
να ξεκινήσει την κατασκευή της 7ης γραμμής για τα βαριά οχήματα. Έχουμε σχεδιάσει και κατασκευάσει δύο νέα ηλεκτρικά οχήματα. Το ένα είναι το Unicorn με συνολική μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, το Unicorn έχει μεγάλη ζήτηση από το Ηνωμένο Αραβικά Εμμυράτο. Αυτά είναι μια μικρή παρένθεση. Το δεύτερο όχημα είναι το Unibus, το οποίο έχει χωρητικότητες και 25 επιβάτες. Ένα δεύτερο έργο που ετοιμάζεται πάνω σε αυτό το μοντέλο προβλέπει ένα τρένο το οποίο θα αποτελείται από συναρμολογημένα Unibus συνολικής χωρητικότητας 200 ατόμων. Πρόσφατα τελείωσαν οι δοκιμές και επιστοποίηση γραμμής φορτίου καθώς και της μεταφοράς φορτίου. Το 2020 φτιάχτηκε ένα νέο εργαστήριο για την σειριακή παραγωγή και έκταση 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία 3D Experience και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, όπως βλέπετε. Παράλληλα, συνεχίζονται τα έργα στο Innovation Center της Sharjah. Δοκιμαστικό κέντρο βρίσκεται στο χώρο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου, όπου σύμφωνα με τα λόγια του UNITS, η εταιρεία έχει σε σχέδιά της να κτίσει εκεί το δικό της ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Skyway, όπου θα εκπαιδεύονται ειδικοί. Η κατασκευή στη Sharjah της πρώτης γραμμής δοκιμών μικρούς 400 μέτρων έχει ολοκληρωθεί. Ένα άλλο κομμάτι 2,5 χιλιόμετρων θα ξεκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης. Σε 3 χρόνια σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί μια διαδρομή φορτίου μικρούς 130 χιλιόμετρων από τη Sharjah προς το λιμάνι Khor Fakkan. Θυμηθείτε ότι το Ecodome έχει δύο λειτουργίες στο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης UNIS Extreme Technologies της Sharjah, όπου το πρώτο είναι ότι το Ecodome είναι η μελλοντική έδρα του έργου Skyway στη Μέση Ανατολή. Θα υπάρξουν μελλοντικές παρουσιάσεις τεχνολογίας μεταφοράς χορδών και ξένες αντιπροσωπείες. Και το δεύτερο είναι ότι το Ecodome είναι μια σαφής επίδειξη μιας φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης στην κατασκευή, η οποία συνδυάζει πράσινες τεχνολογίες και την εργονομική αρχιτεκτονική. Στο κέντρο των δοκιμών λάβουμε την υψηλότητα του Σίχ Σουλτάν Μπιν, ο οποίος είναι μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Αραβικών Εμμυράτων και κυβερνήτη της Sharjah. Το Skyway Test Center της Sharjah το επισκέφτηκαν αντιπροσωπείς και ανακοίνωσαν σχέδια για την κατασκευή ενός καινοτόμου συστήματος μεταφορών The Line στο πλαίσιο του έργου γραμμικής πόλης νέων. Και πάνω στο έργο για τη μεταφορά βαρέων εμπορευμάτων, ο Γιονίτσκι σχολιάζει ότι το πρώτο container Skyway έχει πολύ πιο φθηνό κόστος μεταφοράς, καθώς κοστίζει $1 ανά 100 τόνους ανά χιλιόμετρο, φυσικά. Αυτό το ποσό είναι σημαντικά χαμηλότερο από τις υπάρχουσες τιμές για τις χερσαίες μεταφορές. Σύμφωνα με τους αρθρογράφους, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των τεχνολογιών χορδών είναι το χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας με πλήρη περιβαλλοντική φιλικότητα και ασφάλεια. Η κατασκευή ενός χιλιομέτρου γραμμής Skyway κοστίζει περίπου $1 εκατομμύριο, το οποίο ποσό είναι από 3 έως και 5 φορές χαμηλότερο από την κατασκευή των πιο προσιτών συστημάτων μεταφοράς, όπως αυτών των αυτοκινητόδρομων, σιδηρόδρομων ή τραμ. Η μεταφορά Unicorn επιτρέπει τη μείωση του κόστου μεταφοράς φορτίου 2 φορές σε σύγκριση με τον σιδηρόδρομο και 3 φορές σε σύγκριση με τον αυτοκινητόδρομο. Και σχετικά με τη μεταφορά υψηλής ταχύτητας, ένα χιλιόμετρο μιας δύο διαδρομής θα κοστίσει περίπου $5 εκατομμύρια και αν το συγκρίνουμε με έναν αυτοκινητόδρομο υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη, θα δείτε ότι ένας τέτοιος αυτοκινητόδρομος κοστίζει πολύ παραπάνω, καθώς φτάνει περίπου τα $30 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο. Και αν το συγκρίνουμε τώρα με μετρό, ας δούμε το υπεραστικό μετρό του Ντουμπάι, το οποίο κόστισε στην πόλη περισσότερο από $120 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο, ενώ το μόνο rail του Σιάτλ κόστισε πάνω από $60 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο,
και το Shonan Monorail στην Ιαπωνία πάνω από 180 εκατομμύρια δολάρια είναι χιλιόμετρο. Εδώ έχουμε μία σύγκριση ανάμεσα στο Skyway και στο Monorail, τα οποία είναι ανεξάρτητες μεταφορές, δεν έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους, διότι πολλοί όταν τα βλέπουν μπερδεύουν και νομίζουν ότι είναι κάτι παρόμοιο. Οπότε ας με μερικές από τις κυριότερες διαφορές, όπου το πρώτο σχετικά με την απόσταση διαδρομής, βλέπουμε ότι στο Skyway δεν υπάρχουν όρια, ενώ στο Monorail φτάνει τα 50 χιλιόμετρα. Σχετικά με τη μέγιστη ταχύτητα, από τη μια το Skyway φτάνει τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το Monorail περίπου τα μισά. Σχετικά με τα σιδηροδρομικά βαγόνια στο Skyway έχουμε αυτόνομα αυτοκίνητα σε χαλίδινους τροχούς, ενώ στο Monorail έχουμε βαγόνια πάνω σε λάστιχα πιεσμένου αέρα. Σχετικά με την απόσταση κίνησης οχημάτων, όπου ουσιαστικά πόσο χρόνο χρειάζεται για να φτάσει στο σταθμό αυτό που επιβεβάζεται, μετά το επόμενο που θα έρθει τη γραμμή θα κάνει χρόνο από 20 και 50 δευτερόλεπτα, ενώ στο Monorail για να έρθει το επόμενο τη γραμμή θα κάνει από 5 και 20 λεπτά. Και σχετικά με με το πόσο που μπορούν να μεταφέρουν κάθε μέρα, το Skyway μπορεί να μεταφέρει με 10 εκατομμύρια επιβάτες κάθε μέρα, ενώ το Monorail από 137.000 κάθε μέρα. Σε μερικά χρόνια θα δούμε τις γραμμές σε Skyway σε όλο τον πλανήτη, από ζεστά μέρη και σε κρύα μέρη. Θα κτιστούν οικολογικές γραμμικές πόλεις και όλο αυτό το δίκτυο γραμμών θα ονομαστεί Transnet. Τώρα θα πάμε λίγο στα πιο πρόσφατα και επίκαιρα νέα, τα οποία ουσιαστικά έγιναν αυτό το καλοκαίρι. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής της Skyway, Ανατόλη Γνίσκη, έκανε κάποιες δηλώσεις για την εταιρεία και συγκεκριμένα είπε μερικά λόγια για την εταιρεία ή το πώς χειρίστηκε μία ιδέα με τον δικό του τρόπο. Μετά, σχετικά με το νέο γραφείο στη Λευκορωσία, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα 9-όροφο κτίριο με έκταση άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Η έδρα της μηχανής εταιρείας Unisys Stream Technologies βρίσκεται σε αυτό το κτίριο. Συνολικά υπάρχουν 36 κτίρια σε διαφορετικές χώρες. Οι συνδιοκτήτες αυτών των εγκαταστάσεων είναι ήδη επενδυτές. Είναι μια κοινή ιδιοκτησία που αποκτήθηκε με μια επένδυση στην εταιρεία τεχνολογία. Σχετικά με την παραγωγή, έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή εγκατάσταση παραγωγής και την έχουμε εξοπλίσει με σύγχρονο εξοπλισμό. Η παραγωγή διαθέτει μηχανήματα 5 αξώνων και 7 αξώνων αξίας εκατομμυρίων δολαρίων. Καμία άλλη επιχείρηση στην Λευκορωσία δεν διαθέτει τέτοιο σύνολο εξοπλισμού. Αυτή η παραγωγή θα ανήκει επίσης στους επενδυτές μας. Σχετικά με τα μονοπάτια και τις μεταφορές, έχουμε κατασκευάσει 5 πίσες στο Εκατέχνα Πάρκ και 2 ακόμα βρίσκονται υπό κατασκευή για βαριά οχήματα. Στα Εμιράτα έχει ήδη κατασκευαστεί ένα κομμάτι 400 μέτρων και βρίσκεται σε εξέλιξη κατασκευή 2 διαδρόμων 2,5 χιλιόμετρων. Κατασκευάσαμε επίσης 12 μοντέλα μεταφοράς, τα οποία είναι τελείως διαφορετικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα στα εργοστάσια της εταιρείας φυσικά, τα οποία δημιουργήθηκαν όλα από τα μηδέν με μοναδική υποστήριξη αυτής των επενδυτών και μάλιστα όλα αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά τα έργα έχουν σύγχρονους εξοπλισμούς σύμφωνα με την τελευταία λέξη τεχνολογίας και είναι βιομηχανικά προϊόντα. Σχετικά με τα στοχευμένα έργα, τα πρώτα στάδια εργασίας με στοχευμένα έργα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Φέτος θα ανακοινώσουμε πολλά στοχευμένα έργα που εφαρμόζουμε. Αυτά δεν είναι σχέδια τα οποία έχουν προγραμματιστεί για το μέλλον, είναι σχέδια τα οποία ήδη επεξεργαζόμαστε. Η μάρκα Skyway. Η Unisys Green Technologies είναι η εταιρεία της ρίζας. Το Skyway είναι εμπορικό σήμα ενός συγκεκριμένου προϊόντος σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης και η Skyway Community μαζεύει ουσιαστικά χρήματα από τους επενδυτές, τα οποία δίνει για την πραγματοποίηση των έργων. Γι' αυτό όλα τα έργα και τα κίνητα που έχει η Unisys Green Technologies ανήκουν στους επενδυτές της εταιρείας.
Το 15ο στάδιο ανάπτυξης. Σε αυτό το στάδιο είναι απαραίτητο να οικοδομήσουμε μια πίστα για την δοκιμή μεταφοράς υψηλής ταχύτητας. Γι' αυτό έχουμε ήδη τις απαραίτητες σχεδιαστικές λύσεις και το ίδιο το μηχάνημα. Προφανώς αυτό το στάδιο μπορεί να διαρκέσει έως και 2 χρόνια. Σχετικά με την διαδρομή υψηλής ταχύτητας, έχει ξεκινήσει μια δεύτερη διαδικασία για να πάρουμε άδεια για την κατασκευή της γραμμής υπερυψηλής ταχύτητας στη Λευκορωσία. Εάν μας αρνηθούν, θα πρέπει να έχουμε και άλλες επιλογές σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στα Εμιράτα. Όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το κόστος κατασκευής είναι πολύ πιο υψηλό εκεί πέρα. Συγγνώμη. Σχετικά με την έναρξη κεφαλαιοποίησης, η IPO είναι μία από τις επιλογές κεφαλαιοποίησης. Χρειάζεται ένα IPO για να κερδίσουμε επιπλέον χρήματα. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό και με διαφορετικό τρόπο. Η κεφαλαιοποίηση είναι ήδη σε εξέλιξη, αν και λίγο αργά. Η σοβαρή κεφαλαιοποίηση θα ξεκινήσει όταν δημιουργήσουμε συγκεκριμένες διαδρομές. Ο ίδιος ο Γιαννίτσκι δηλώνει ότι αυτό μπορεί να συμβεί φέτος. Και σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια, σε 5 χρόνια η κεφαλαιοποίηση του ομίλου εταιριών μας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε 10 χρόνια, όχι λιγότερο από 1 τρισεκατομμύρια δολάρια, θα υπάρξουν δεκάδες και εκατοντάδες έργα σε εξέλιξη. Θα έχουμε εξειδικευμένη παραγωγή για διαφορετικά στοιχεία του συστήματος χορδών. Έχουμε ήδη αναπτύξει τεχνολογίες για να κάνουμε μια ξεχωριστή παραγωγή για αστικά φορτηγά και οχήματα υψηλής ταχύτητας. Πάμε τώρα μια στην τελευταία παρουσίαση για να μπούμε μετά στα τελευταία νέα. Επίσης, συγγνώμη για τον φωτισμό. Δεν είμαι σπίτι σήμερα και δεν έχω καλό φωτισμό. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, στις 29 Ιουνίου αλλάξαμε υποστάδιο και το έργο Skyway έχει μεταβεί πλέον στο υποσταθμό 14,2. Αυτή η τρέχουσα υπόφαση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019 και είναι και κρατήσει. Αυτός ο υποσταθμός έχει κρατήσει περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους, καθώς η έναρξη της συνέπεσε με την πανδημία του κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά, το έργο συνέχισε να αναπτύσσεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο και έχει πετύχει πολλούς στόχους. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος υποσταθμού στο κέντρο ENA Units και Sun Technologies στη Σάρτζα, δείξαμε τη μεταφορά Skyway για τη μεταφορά θαλάσσιων εμπορευματικών οδείων. Ολοκληρώθηκε το εξωτερικό και εσωτερικό φινίρισμα του Eco House. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή στηριγμάτων αγκύρωσης για φωτεινή γραμμή στα 400 μέτρα. Φέραμε τις απαραίτητες επικοινωνίες σε όλα τα δίκτυα και ανοίξαμε τους δρόμους. Εγκαταστήσαμε διάμεσα στηρίγματα για 2 βαριά κομμάτια μήκους 2,5 χιλιόμετρων. Ανακοίνωσαν το πρώτο προγραμματισμένο στοχευμένο έργο της διαδρομής φορτίου Skyway από τη Σάρτζα προς την πόλη Χορφακάν και ανακοίνωσε τη μετάβαση του κέντρου ENA στην δεύτερη φάση κατασκευής από τις 3. Και επίσης, εκτός από τα βασικά επιτεύγματα που αναφέρονται, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του ομίλου εταιρείων Skyway συνέχισαν την καθημερινή τους εργασία για να αναπτύξουν το έργο και να το φέρουν στην εμπορική αγορά. Ο όμιλος εταιρείων Skyway έχει ήδη σχέδιο για το επόμενο υποστάδιο, τη δοκιμή εμπορευματικών μεταφορών σε βαριές διαδρομές στο κέντρο ENA, συμμετοχή Skyway στη Διεθνή Έκθεση Expo στο Ντουμπάι, για το οποίο θα πω μερικά λόγια σε λίγο, καθώς και εργασίες για στοχευμένα έργα, τα οποία σύμφωνα με την διοίκηση θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2021. Αυτό είναι επίσης μόνο μέρος των σχεδίων που περιμένουν την εφαρμογή του εγγύης μέλλον, δεδομένου ότι πολλές αποφάσεις προετοιμάζονται και λαμβάνονται με εμπιστευτικότητα. Πιστεύω ότι θα εισαχθούν σταδιακά στο 14,2 υποστάδιο. Και τώρα ουσιαστικά θα σας πω μερικά πράγματα για το Expo στο Dubai. Φέτος η Unity Sun Technologies εκθέσει στην Παγκόσμια Expo 2020 στο Ντουμπάι.
όπου σχεδιάζει να παρουσιάσει μία μακέτα κλίματα ένα προς 35 μιας γραμμικής πόλης. Η εργασία σε αυτό το μοντέλο αποκαλύπτεται από ειδικούς στα Universal Mobility. Θα αναφέρω τώρα τις σημαντικότερες λεπτομέρειες. Οι εργασίες για το σχέδιο της μακέτας ξεκίνησαν από το 2019. Στο έργο συμμετείχαν αρκετές εταιρείες, για παράδειγμα η ομάδα του SV Plant σχεδιάσε και παρήγαγε τις δομές πίστας, μοντέλα μεταφοράς, ηλεκτρονικά, φωτισμό και σειρμολόγησε τη μακέτα επί τόπου. Το προσωπικό του αρχιτεκτονικού γραφείου Stream Technologies συμμετείχε επίσης πάνω σε αυτό, σε αυτή τη μακέτα. Με τη σειρά του Universal Mobility ήταν υπεύθυνη για την συνολική οπτική ιδέα και την ανάπτυξη του σχεδιασμού του έργου. Οι ειδικοί της εταιρείας αποφάσισαν να τοποθετήσουν τη γραμμική πόλη σε διακοσμητικούς αμόλοφους για να τονίσουν τα φυσικά χαρακτηριστικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Μάξιμ Καστιέτσικα, μηχανικός σχεδιασμού, σχολιάζει το αποτέλεσμα περιγράφοντας την μακέτα για την οποία μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Και επίσης έχω αναρτήσει αυτά τις σελίδες, τις ιστοσελίδες στα chat, στο Viber και στο Messenger, όπου μπορείτε να το δείτε όσοι ενδιαφέρεστε. Και άλλο ένα πράγμα σχετικά με τη μακέτα. Έχουμε επίσης και ένα σκίτσο για τις μελλοντικής μακέτας. Ένας άλλος συμμετέχος στο έργο, ο σχεδιαστής Πάιερ Αμελίσκα, εξηγεί ότι η διάταξη είναι εξοπλισμένη με σύστημα ελέγχου βασισμένο σε προγραμματιζόμενους ελεγκτές, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη μετακίνηση του τροχαίου υλικού μεταξύ των δύο κτηρίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το σύστημα είναι εξαιρετικά αξιόπιστο. Και σχολιάζει ότι τα μοντέλα υποβλήθηκαν σε σφάλματα για δοκιμές οδηγής σε όλο το 24ωρο για αρκετούς μήνες, καλύπτοντας συνολικά τη συνολική διαδρομή άνω των 100 χιλιόμετρων. Και επίσης, τώρα θα πω σχετικά με τον διαγωνισμό μερικά πράγματα. Πιστεύω θα σας ενδιαφέρει. Φέτος, η παρουσίαση της τεχνολογίας χορδής θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Γηνής History Technologies στη Σάρτζα στις 22 Οκτωβρίου. Ωστόσο, ο αριθμός των πιθανών συμμετοχόντων σε αυτή την εκδήλωση θα είναι περιορισμένος. Ως εκ τούτου, δίνουμε την ευκαιρία στους πιο ενεργούς επενδυτές και συνεργάτες να παρευρεθούν σε αυτή την παρουσίαση πρώτοι. Για να γίνει αυτό, πρέπει να είστε μεταξύ των νικητών στο διαγωνισμό Global Expo Marathon. Και για να κάνει η εταιρεία το ταξίδι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πιο πλούσιο και αξέχαστο, αποφάσισε να οργανώσει για τους καλύτερους συμμετέχοντες του μαραθωνίου μια αποκλειστική περιοδία, το Big Emirates Tour. Σε αυτό το ταξίδι θα δείτε ζωντανά τα πιο σημαντικά μέρη του έργου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στη Διεθνή Έκθεση Καινοτομιών Expo 2020 στο Ντουμπάι, ξενάγηση στο Κέντρο Γηνής και Screen Technologies στη Σάρτζα, κλειστή συνάντηση με τους εξειδικευμένους επαγγελματίες συνεργάτες Skyward Community, παρουσίαση στην έκθεση του Ανατόλη Γιουνίτσκι, του Εφευρέτου Τεχνολογιών Χορδής, καθώς και πολλά άλλα. Η ανταμοιβή σας στο μαραθώνιο εξαρτάται από το επίπεδο που θα φτάσετε. Όσο μεγαλύτερος είναι ο συνολικός όγκος των προσωπικών και προσκεκλημένων επενδύσεών σας στην πρώτη γραμμή, τόσο υψηλότερο θα είναι το επίπεδο και τόσο πιο σημαντικά θα είναι τα βραβεία. Ο μαραθώνιος θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου 2021, αλλά ο διαγωνισμός μπορεί να ολοκληρωθεί και νωρίτερα, εάν οι κοιλίδες του Αργύρου και Χρυσού διευρετηθούν πριν από αυτή την ημερομηνία. Επομένως, κάντε γρήγορα τις απαραίτητες κινήσεις για να εκπληρώσετε τις προϋποθέσεις και να ταξιδέψετε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας αναλυτικά τις πληροφορίες σχετικά με τα δώρα ή τα προνόμια που θα έχετε, εξαρτάται αν θα είστε στο χρυσό, στο ασημένιο, στο χάλκινο για το Ντουμπάι. Τα έχω με αναρτήσει πλέον, όπως σας είπα, στα μέσα επικοινωνίας και στα chat που έχουμε για την εταιρεία.
Ελπίζω να σας ενδιαφέρει. Καλή επιτυχία, άμα θα... Καλή τύχη, ουσιαστικά, άμα λάβετε μέρος. Και σήμερα τελειώνουμε έτσι την παρουσίαση. Θα τα πούμε την άλλη Τρίτη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και... Όπως σας είπα, τα λέμε την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα, όπως κάθε φορά. Καλό βράδυ.